Κυρίες και κύριοι, στον Ιερό Τόπο της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου βρισκόμαστε σήμερα, ακούγονταν άλλοτε στους αθλητικούς αγώνες της οι εμπνευσμένοι από την πινθαρική μουσα στίχη των επινίκιων ύμνων. Αυτό το είδος χωρικής ποίησης του Πινθάρου, που αποσκοπεί στην εξύμνηση του νικητή που διακρίθηκε στον στίγο, διαπλάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη γλώσσα του αρχαιοελληνικού μύθου. Στη σημερινή ομιλία μου πρόκειται να αναφερθώ στον ρόλο που έχει διαδραματίσει ο αρχαιοελληνικός μύθος στη διαμόρφωση του πνευματικού περιεχομένου του ελληνικού πολιτισμού. Η μυθοπλαστική λειτουργία υπήρξε εξ αρχής για τους Έλληνες μια νοητική δραστηριότητα η οποία ζωογόνησε τις υπόλοιπες μορφές πνευματικής οργάνωσης της πραγματικότητας. Την τέχνη, τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, ακόμη και την επιστήμη, τουλάχιστον στις απαρχές της. Μια τόσο ευρεία επίδραση στο σύνολο της πολιτισμικής δημιουργίας δεν θα μπορούσε να ασκήσει ο ελληνικός μύθος ως προϊόν της προφορικής παράδοσης, εάν δεν ικανοποιούσε τη συνθήκη της ανανέωσης του περιεχομένου του μέσα από την έντοχνη μακρόχρονη διαδρομή του. Αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτής της καλλιέργειας του μυθικού λόγου ήδη από την αρχαϊκή περίοδο είναι τα έπι του Ομήρου, τα έργα του Σιώδου, καθώς και η πινθαρική ποίηση. Στη δομή των επινίκιων ύμνων του Πινθάρου, οι οποίοι συντάσσονται κατά κανόνα σύμφωνα με τον νόμο της τριμέρειας, διακρίνεται με σαφήνεια αυτή η εμπρόθετη καλλιτεχνική αξιοποίηση των μυθικών στοιχείων. Σχηματικά μιλώντας, ο επινίκιος ύμνος αναπτύσσεται κινώντας από τον παρόντα χρόνο, με τον έπαινο προς τον νικητή. Ακολουθεί η υπόμνηση της μυθικής ιστορίας που συνδέεται με το περιστατικό της νίκης και αφορά ιδιαίτερα την πόλη και την οικογένεια του τιμόμενου. Τέλος, ο ύμνος επανέρχεται στον παρόντα χρόνο προκειμένου να επαναληφθεί ο έπαινος προς τον νικητή. Συνδεόμενος με τα συμβάντα του παρόντος, ο μύθος καθιστά αδιαφυσβήτητη τη θέση του στο ιστορικό γίγνεσθε, αφού με την παρουσία του αναδεικνύεται και ενδυναμώνεται η αξία του ιστορικού γεγονότος από την ισχύ της παράδοσης. Όπως στους πινθαρικούς ύμνους, έτσι και στο τραγικό θέαμα αργότερα, ο μύθος προσφέρει στην θεματολογία του, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, την απαραίτητη αντικειμενική βάση για να γίνουν πιστευτές από το κοινό οι επισκηνείς αναπαριστόμενες ακραίες υψηλόφρονες ή κακουργηματικές πράξεις των ανθρώπων. Από αυτήν την άποψη, δεν είναι αμελητέα η συνεισφορά του μύθου στην ιστορία, το ότι μπορεί αυτός να επαυξάνει το κύρος στα σημαντικά ιστορικά γεγονότα, καθώς και στις πράξεις με τις οποίες οι άνθρωποι αναμετρώνται με το πεπρωμένο τους. Ο μύθος, λοιπόν, ιστορικοποιείται επειδή είναι πιστευτός από όλους. Συγχρόνως όμως, η μυθοπλαστική λειτουργία, καθώς παρεμβαίνει στα ιστορικά τεκτενόμενα, μυθοποιεί την ίδια την ιστορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας συνιστά το ομηρικό έπος, προϊόν μιας μακράς προφορικής παράδοσης, το οποίο μας παραδίδεται με τη μορφή του μετασχηματισμένου φοινικικού αλφαβήτου τον 8ο αιώνα π.Χ., 4 αιώνες δηλαδή αργότερα από την αρχόμενη παρακμή των Μυκηναϊκών ανακτόρων και την εγκατάλειψη της γραμμικής Β. Καθώς μεσολαβούν οι σκοτεινοί αιώνες, μέσα στους οποίους χάνονται τα αντικειμενικά τεκμήρια του Μυκηναϊκού πολιτισμού, ο μυθικός λόγος αναλαμβάνει την αναπλήρωση. Το ζήτημα της σχέσης μύθου και ιστορίας είναι δυσεπίλητο. Για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξει κανείς ότι η Ιλιάδα, παραδείγματος χάρη, συνιστά μια ακριβή αναφορά στα γεγονότα των τελευταίων 40 ημερών του Τροϊκού πολέμου. Βέβαια,
Το ίδιο το γεγονός του Τροϊκού πολέμου, τοποθετούμενο γύρω στα 1180 π.Χ., δεν αμφισβητείται σήμερα με βάση την εκτίμηση των αρχαιολογικών ευρημάτων. Όμως επίσης είναι βέβαιο ότι ακόμη και τα εξιστορούμενα γεγονότα στα οποία αναγνωρίζεται μέρος της ιστορικής αλήθειας, όπως παραδείγματος χάρη η αργοναυτική εκστρατεία, είναι συνήθως καλυμμένα από τη μυθοπλαστική αχλή της υποκειμενικής άποψης του ποιητή. Η ποιητική φαντασία άλλοτε συμπληρώνει την αδυναμία της μνήμης και άλλοτε παρακάμπτει τη μνήμη για να παραστήσει σύμφωνα με την υποκειμενική εντύπωση του αφηγητή ακόμη και τα καλώς ενθυμούμενα περιστατικά. Ο Όμηρος δεν φαίνεται να ανήκει στην κατηγορία των ποιητών που έχουν προτίμηση σε αυτό το δεύτερο είδος της αναπλαστικής φαντασίας. Η εποχή του δεν του επιτρέπει την ποιητική ελευθερία κατά την εξιστόρηση του παρελθόντος. Ισχυρίζεται ότι όσα θα αφηγηθεί έχουν την έγκριση των μουσών αφού εκείνες προστρέχουν προθήμως να τον βοηθήσουν στο πρώτο κάλεσμά του. Στο μυρικό έπος ο ποιητής είναι ήσυχος πως οι κατάλογοι των πλοίων των Αχαιών τους οποίους καταρτίζει και τα γενεαλογικά δέντρα των ηρώων του έχουν ταξινομηθεί με τον ορθό τρόπο. Εδώ υπάρχει ακόμη εμπιστοσύνη στο ιστορικό και μυθικό παρελθόν. Κάτι που δεν συμβαίνει στη συνέχεια, στο Ισιώδιο έπος. Για τον Ισιώδο είναι σαφές ότι ο ποιητής μπορεί να παραλάσει κατά το δοκούν, ακόμη και τα γνωστά σε αυτόν γεγονότα. Οι δικές του μουσες, μεταμορφωμένες σε νύμφες, του το επισημαίνουν αυτό στη Θεογονία με ιδιαίτερα δεικτικό τρόπο. Τον ειδοποιούν ότι μπορούν να του πουν αλήθειες αναμεμειγμένες με ψέματα. Εδώ, η ευθύνη μεταβίβαση της παράδοσης ανατίθεται εξ ολοκλήρου στους ώμους του ποιητή. Αυτή η καινοτόμος απόσυρση της εμπιστοσύνης από τις αρχαίες μουσες αποκαλύπτει ότι για τον ευαίσθητο δημιουργό η εγκυρότητα του μύθου και της παράδοσης δεν είναι αναμφισβήτητη. Ο προσανατολισμός του μυθοπλάστη ποιητή φαίνεται να αλλάζει. Στόχος του μοιάζει να είναι τώρα η διερεύνηση των πρώτων αρχών και αιτίων του δημιουργημένου φυσικού αλλά και κοινωνικού κόσμου. Ο Ισίωδος δεν διστάζει να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο. Να διανύσει τον ανηφορικό δρόμο του δημιουργού, ο οποίος χρειάζεται πάντα στην πορεία του την καλή συμβουλή να τον συντροφεύει. Με την τόλμη της, η διερευνητική προφιλοσοφική σκέψη του Ισιώδου τοποθετεί τους πρώτους λίθους στο μονοπάτι της επιστήμης που θα διευρύνουν κατόπιν οι μιλήσιοι φυσικοί φιλόσοφοι. Ο Ισίωδος θα συμβάλλει βεβαίως στην τακτοποίηση του ομηρικού κόσμου των θεών και των ηρώων. Ωστόσο, στην θεογονία του τον απασχολεί πέρα και από την γέννηση των θεών η δημιουργία του κόσμου και των δυνάμεων που υπάρχουν εντός του και καθορίζουν τις σχέσεις τους τόσο στο φυσικό όσο και στον κοινωνικό χώρο. Ο Ζεύς στην θεογονία συνιστά την ανώτατη δύναμη της νόησης και της δικαιοσύνης. Η μυθική αφήγηση που τον φέρει να καταπίνει την μηχανοράφο πρώτη του σύζυγο Μύτιδα υποδεικνύει με ποιο τρόπο ο ύπατος των θεών αποκτά την ικανότητα διάκρισης του καλού από το κακό. Οι θεότητες που διοικούν τον Ισιώδιο μυθικό κόσμο είναι βεβαίως ανθρωπομορφικές. Θεωρούνται ωστόσο αιώνια ζωντανές και άφθαρτες, όπως τέτοια θεϊκά και ζωντανά θεωρούνται τα στοιχεία της φύσης. Το νερό, η φωτιά, η γη, ο αέρας από τους πρώτους φυσικούς φιλοσόφους, τον Θαλή, τον Αναξίμανδρο, τον Αναξιμένη. Από τα προαναφέρετα στοιχεία και από πλήθος άλλων στοιχείων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να προσθέσουμε εδώ, προκύπτει ότι ο αρχαιοελληνικός μύθος και από πολύ νωρίς συμβάλλει στην διαμόρφωση της ιστορικής πραγματικότητας, όχι μόνο αυτής που την προσδιορίζει ο πρακτικός βίος των ανθρώπων, αλλά και εκείνης που την χαρακτηρίζει η καθαρά πνευματική της δραστηριότητα.
πνευματική τους δραστηριότητα. Για τον αρχαιοελληνικό μύθο φαίνεται να λιθεύει περισσότερο ίσως από κάθε άλλο εθνικό μύθο η παρατήρηση του γερμανού φιλοσόφου Φριδερίκου Σέλινγκ, ότι ο μύθος και η ιστορία αποδεικνύονται στη μεταξύ τους σχέση ομέν το απολύτως πρωτεύον, ιδέ το δευτερεύον και παράγωγο. Μέσω λοιπόν της μυθολογίας μπορεί να ορίζεται η ιστορία ενός λαού. Η μυθολογία του να αποτελεί την ίδια του τη μοίρα, τον κλήρο που του έλαχε εξ αρχής. Θα ήθελα στη συνέχεια να εστιάσω σε έναν πρωτόμυθο της ελληνικής μυθολογίας για να δείξω συγκεκριμένα την ισχυρή διαμορφωτική πνευματική δύναμη που εμπεριέχει ένας πολλαπλά επεξεργασμένος μύθος, αυτός που αφηγείται τον αποκεφαλισμό της Μέδουσας Γοργόνας από τον ήρωα Περσέα. Για την οικονομία του χρόνου θα αναφερθώ μόνο σε ορισμένα βασικά δεδομένα του μύθου, ώστε να γίνει κατανοητή η εκ μέρους μου ερμηνεία τους. Ο Περσέας, εγγονός του βασιλιά Κρίσιου του Άργους, διωγμένος από τη στιγμή της γέννησής του από τον παππού του, με την ενηλικίωσή του αμιλάται στον τόπο όπου φιλοξενείται, στην ίσο Σέριφο, τον βασιλιά της Πολυδέκτη. Επάνω στο θυμό του, υπόσχεται στον ηγεμόνα ότι θα προσκομίσει στην βασιλική τελετή το καλύτερο άλογο, δηλαδή την κεφαλή της Μέδουσας Γοργόνας. Το εγχείρημα ευωδώνεται χάρη στη συνδρομή δύο θεοτήτων, του Ερμή και κυρίως της Αθηνάς, η οποία προσφέρει την ασπίδα της εν είδη καθρέπτη για να αντικρίσει μέσω αυτής και να στοχεύσει το θύμα του ο ήρωας, αποφεύγοντας έτσι την κατενόπιο αναμέτρηση, αυτή που θα συνεπαγόταν την απολύθωσή του από το διαπεραστικό θανατηφόρο βλέμμα της. Αμέσως μετά τον αφανισμό της Μέδουσας, ο ήρωας, έχοντας τοποθετεί στην κεφαλή της, την αιμορραγούσα κεφαλή της, στο σακίδιο που φέρει στην πλάτη του, αναχωρεί έντριμο, καθώς οι αφυπνισμένες αδελφές της Γοργόνες τον καταδιώκουν με όπλο το θρηνητικό τους άσμα. Στον θρήνο αυτό της στενούς και της ευριάλης, ο Ισίωδος αποδίδει μουσικά γνωρίσματα. Τον χαρακτηρίζει οξύ και λιγυρό, παρομοιάζοντάς τον με υψήφωνο σπαρακτικό μουσικό ήχο. Πρόκειται για ήχο που φαίνεται να συγκινεί ιδιαίτερο στην θεά Αθηνά. Έτσι, η πολεμική θεά της Σοφίας, που όταν το καλεί η περίσταση γνωρίζει να συμπονά ακόμη και τον εχθρό, θέλοντας να διαφυλάξει το πονεμένο μήνυμα, δημιουργεί τον αυλό για να μιμηθεί με τη μουσική του το πολυφωνικό θρηνητικό άσμα, ήχο, τότε. Στη συνέχεια παραδίδει το επίτευγμά της στους ανθρώπους με τη μορφή ενός νόμου, που φέρει την επωνυμία Πολυκέφαλος, για να θυμίζει την προέλευσή του από τις φιδίσκες κεφαλές που περιέβαλαν ως κόμοι τα κεφάλια των αδελφών Γοργών. Ο Πίνδαρος αναγνωρίζει στην δωρεά αυτή της θεάς τη μέρημνά της για τους θνητούς, την ιδιαίτερη φροντίδα της για την ανακούφισή τους από τα δυσάρεστα απρόπτα της τύχης και του πεπρωμένου τους. Έτσι, ο αυλός θα γίνει εξ αρχής όργανο παρηγορητικό για την ελάφρυση των θνητών από τον πόνο που τους προκαλεί η αδύρυτη πραγματικότητα του θανάτου. Ίσως γι' αυτό η πρώτη χρήση του αυλού ήταν, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, στις επικίδιες τελετές. Πριν γίνει δηλαδή όργανο οργιαστικό του γλεντιού και των διονυσιακών μυστηρίων. Από το μύθο λοιπόν της Μέδουσας μπορούμε να πούμε ότι αποστέλλεται όχι μόνο προς το ελληνικό, αλλά και προς το παγκόσμιο δυνητικό ακροατήριό του το μήνυμα πως μια από τις θεμελιώδεις λειτουργίες της μουσικής και γενικότερα της τέχνης είναι να παρηγορεί, να εμψυχώνει και να εμπνέει τον πόθο για ζωή. Είναι αυτό ακριβώς που αναλαμβάνει να εκπληρώσει συμβολικά ο ένας από τους δύο γόνους της Μέδουσας που ξεπηδά από τον κομμένο λαιμό της, το άλογο Πήγασος.
Η αρχαία ελληνική, αλλά και η μετέπειτα δυτική παράδοση, διείδε στην εικόνα αυτού του φτερωτού λευκού αλόγου, που το αποκάλεσε «Ύπο των Μουσών», το σύμβολο της καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημιουργίας. Στον ορίζοντα της ιστορίας των πολεμικών εγχειρημάτων, ο ύπος αυτός θα συνδεθεί με τα κατορθώματα του Περσέα, καθώς και των υπολείπων σημαντικών ηρώων πολεμιστών, του Αχιλλέα, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Διγενεία Κρήτα, του κλέφτη οπλαρχηγού της Επανάστασης του 21, αλλά και του αγωνιστή του έπους του 40. Αυτοί οι ήρωες είναι που συνθέτουν την διαχρονικά στέρεη αλυσίδα ηρώων μέσα στον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο η πηγή του θάρρους τους φαίνεται να είναι το απόλυτα θεληματικό βλέμμα της Μέδουσας. Όσον αφορά το άλλο δίδυμο τέκνο της Μέδουσας, τον γίγαντα με το χρυσό σπαθί, το Χρυσάωρα, το οποίο αμέσως μετά τη γέννησή του δεν κατευθύνεται προς τον ουρανό όπως ο Πήγασος, αλλά προς τα βάθη της γης, θα το συναντήσουμε μετασχηματισμένο σε άλογο, με αντίθετο όμως χρώμα από αυτό του Πηγάσου, στο εικαστικό παράδειγμα περί ψυχής, το οποίο φέρει ο Πλάτων στον Φέδρο. Πρόκειται για την παράσταση ενός αρματιλάτη που οδηγεί δύο άλογα, ένα λευκό και ένα μαύρο, η οποία παραπέμπει στην καταπλάτωνα σύνθεση της ψυχικής πραγματικότητας. Σύμφωνα με την πλατωνική θεώρηση, η ανθρώπινη ψυχή είναι τριμερής. Mm-hmm. Αποτελείται από τρία διακριτά ως προς την φύση τους μέρη, το λογιστικόν, το θυμοειδές και το επιθυμητικόν. Για την πλατωνική σκέψη, η ψυχή λοιπόν δεν είναι ενιαία, όπως θα δείξει αργότερα η επιστήμη της ψυχολογίας. Το λογιστικό, η λογική δύναμη εκ της φύσεώς της οφείλει να άρχει του θυμοειδούς, των συναισθημάτων, καθώς και του επιθυμητικού, των επιθυμιών, δηλαδή εκείνων των μερών της ψυχής που στερούνται λογικής. Στην εικόνα του Φέδρου, το λογιστικό είναι ο αρματιλάτης. Το θυμοειδές είναι το φτερωτό άλογο, λευκό άλογο Πήγασος, και το επιθυμητικό είναι το μαύρο άλογο που στον μύθο της Μέδουσας αντιστοιχεί στο χθόνιο γίγαντα Χρυσάωρα, πατέρα των διασημωτέρων τεράτων της ελληνικής μυθολογίας, της Χήμερας, της Έχιδνας, της Σφίγγας και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Πλάτων, ο οποίος επιχείρησε να διακρίνει τον λόγο από τον μύθο, θεωρώντας τον μύθο ακατάλληλο και την διαπαιδαγώγηση των πολιτών της ιδανικής του πολιτείας, όταν λειτουργεί ως καλλιτέχνης, φαίνεται να αποδέχεται την αλήθεια που κομίζει η μυθική σύλληψη. Ο μύθος της Μέδουσας σημειώνει μια σημαντική στιγμή στην πορεία του ανθρώπου για την απόκτηση της αυτοσυνειδησίας του. Συμβολίζει το εξελικτικό εκείνο στάδιο της εσωτερικής του ζωής, όπου η ανθρώπινη νόηση αντιλαμβάνεται τη διάκριση ανάμεσα στις συνειδητές και τις ανεξέλεκτες, ασυνείδητες ψυχικές του δυνάμεις. Ο φιλόσοφος επιχειρεί να εξηγήσει με έννοιες αυτήν την μυθική σύλληψη της ψυχής. Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι η νεότερη επιστήμη της ψυχολογίας, συνδεόμενη με την αρχαιοελληνική πρόταση περί ψυχής, δεν μπόρεσε να την αναιρέσει τουλάχιστον στα βασικά της σημεία. Περισσότερο από τον Φρόιντ και τον Καρλ Γιούγκ, ο Πολ Ντιέλ θα είναι αυτός που θα ενδιατρύψει τον 20ο αιώνα στην ερμηνεία των αρχαιοελληνικών μύθων και θα εδραιώσει τη θεωρία του, σύμφωνα με την οποία οι αρχαιοελληνικοί μύθοι μαρτυρούν την προσπάθεια ανέλυξης του ανθρώπινου ψυχισμού, καθώς και τα εμπόδια που ανακύπτουν κατά την πορεία προς την πνευματοποίηση του ανθρώπου. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτήν την εκλεπτισμένη θεωρία, αναγνωρίζει κανείς τα βασικά στοιχεία της πλατωνικής άποψης της περιψυχής, αφού και εδώ οι ψυχικές λειτουργίες θεωρούνται πως είναι τρεις: η υπερσυνειδητή, η συνειδητή και η ασυνείδητη λειτουργία. Η ελληνική σύλληψη παραμένει στο βάθρο
κάθε συνολικής θεώρησης των ψυχικών φαινομένων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.